Αν θέλετε πηγαίνετε και καθίστε και στα τραπέζια εκεί. Α, ευχαριστούμε. Καθίστε και από εκεί, παιδιά. Στα τραπέζια, μην το... Ευχαριστώ που παρευρίσκεστε στο κάλεσμά μας. Ήταν μια προσωπική μου πρωτοβουλία από και του κυρίου Φραγκίσκου του Γαλαίου. Επαφορμή του βιβλίου του κυρίου Δωμάζου να έρθει στην Άδρο, από ό,τι μαθαίνω είναι πρώτη φορά. Φίλος κολλητός με τον έτερο διόσκουρο, τον ψηλό, τον Αντώνη Τονιάδη. Παρευρίσκεται από ό,τι βλέπω ο κύριος Κοβέος, ο γυρεότερος ή από τους γυρεότερους Παναθηναϊκούς, ο οποίος θα πει μια κουβέντα. Μεγάλος δίπλα στο γήπεδο. Έχουμε και κάτι, μια έκπληξη. Πού δίνουμε φανέλες? Στον κύριο Ξανθό. Μια τυχαία επιλογή και μάλλον μια έτσι στοχευμένη στην αρχή για τον κύριο Κοβέ, ο οποίος έχει το θλιβερό προνόμιο του γύρατος, αλλά της θαλερότητας του εφήβου, του παλαιότερου καταστηματάρχη στην Άδρο και παλιού Παναθηναϊκού, γεννημένου δίπλα στη Λεωφόρο. Έλα Γιώργο. Εδώ. Και δραματοφύλακας, ψυχή του Ανδριακού, παρόν στα καλλιτεχνικά δρόμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ συγκινημένος που όπως πούμε κοντά στον Δωμάζο και στον Αντωνιάδη. Τους παρακολουθώ από τα παλιά τα χρόνια. Ίσως είμαι ο παλαιότερος φίλαθρος του Παναθηναϊκού. Διότι η οικογένειά μου ήταν παράσχονη 7 του Γκίζη. Όποιος χέρι του Γκίζη ήταν η ποδοσφαιρο γειτονιά. Εκεί γνώρισα όλους τους ποδοσφαιριστές και κυρίως τον Δωμάζο και τον Αντωνιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τι μου θυμίζετε τώρα με τον Γκίζη? Εκεί γεννήθηκα κι εγώ. Δίπλα στον Παναθηναϊκό. Είχα τον κλείσει ο Γκίζη. Το θυμάστε, με έπαιρνε στον νόμο και πήγαινε στο γήπεδο. Τι μου θυμήθηκες? Και μου κάνει προπόνηση. Ο Γκλίσοβιτς για μένα εκείνη την εποχή ήταν ο μεγαλύτερος προπονητής, νομίζω, που πέρασε από τον Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μικρός πήγαινε σε Σεβαστοπούλιο δίπλα, ήταν το 10ο, κάποιος από εδώ πήγαινε και στο 10ο. Και όταν βγαίναμε από το σχολείο, τη Σεβαστοπούλιο τότε, η Αλάνα ήταν το γήπεδό μας. Δίπλα στη 10 θύρα ήταν η Αλάνα. Θυμάμαι ότι είχε ο Γκλίσοβιτς 3 ώρα προπόνηση στον Παναθηναϊκό και ερχόταν από τις 1,5 ώρα που σκολάγαμε από το σχολείο και παίζαμε στον δρόμο, βάζαμε τις τσάντες για κολπός και ήθελε να με πάρει στον Παναθηναϊκό τότε. Μου θυμήσατε πολλά. Είχα και πολλά μαλλιά και έλεγε ο μικρός με τα πολλά μαλλιά. Εγώ δεν θέλω να πάω στον Παναθηναϊκό, του είπα τότε, γιατί αγαπούσα την άμυνα Μπελοκήπων. Μάλιστα. Να είστε καλά λοιπόν. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσαν τα χρόνια. Άλλη μία. Οι φανέλες είναι προσφορά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ευχαριστούμε που είναι παρούσα με την συμβολή.